Πάμε. Μόλις εξήλθε από τη λιμουζίνα η χειραψία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν τον Έλληνα πρόεδρο και τον Αμερικανό πρόεδρο να έχουν και μία σύντομη συνομιλία σε αυτό το καλωσόρισμα του Έλληνα πρόεδρου προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Λοιπόν, ακούσαμε τους δύο ύμνους, τον Αμερικανικό και τον Ελληνικό Εθνικό ύμνο, κατά την μελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τώρα οι δύο άνδρες αναμένεται να κατευθυνθούν στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε στην Χρύσα Ρουμελιώτη που βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο. Χρύσα. Επίσης, τώρα να βλέπετε τους δύο προέδρους να κάνουν τις συστάσεις των δύο αντιπροσωπιών. Mm-hmm. Θα εισέλθουν μετά πεζοί στο ημικύκλιο του κήπου του Προεδρικού Μεγάρου για να βγουν αμέσως μετά αριστερά στην αίθουσα των διαπιστευτηρίων
η συζήτηση που θα έχουν μπροστά στις κάμερες θα γίνει παρουσία δύο υπουργών από τη μία πλευρά και δύο από την άλλη. Ναι. Δηλαδή από την πλευρά του Πρόεδρου Ομπάμα θα είναι μαζί εδώ και στην κατηδίαν συνάντηση η κυρία Σούζαν Ράις, υπεύθυνη για θέματα ασφάλειας, ο Τζακ Λιού, υπουργός οικονομικών, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ο ειδικός σύμβουλος του Πρόεδρου Ομπάμα για ευρωπαϊκά θέματα. Ενώ αντιστοίχως από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση θα βρίσκονται ο κύριος Κωδιάς, ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Τσακαλώτος, υπουργός οικονομικών, ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας, αλλά και ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Η αίθουσα, βέβαια, όπως έχετε καταλάβει, καταλαβαίνετε, έχει πλημμυρίσει από φωτορεπόρτερ και οπερατέρ. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ περιορισμένη η συμμετοχή των μέσων και από αμερικανικής και από ελληνικής πλευράς. Και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή τους δύο άνδρες να εισέλθουν στην αίθουσα, όπου, όπως είπαμε και πριν, Τένια, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα θέματα στα οποία θα επιλέξουν οι δύο άνδρες να αναφερθούν. Είπαμε και νωρίτερα στη σύνδεση που είχαμε ότι μεγάλη αναφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έχουν τα εθνικά θέματα. Και επισήμανση ότι εμείς διεκδικούμε τα εθνικά μας δίκαια με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και σε ό,τι αφορά τις ελληνοπολιτικές σχέσεις και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τα Σκόπια αλλά και γιατί να πω ότι η ασφάλεια του Πρόεδρου έχει εισέλθει στην αίθουσα από στιγμή σε στιγμή.